Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, όπου και αν βρίσκεστε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα θα σας δείξω το φαγητό που φτιάξαμε την Κυριακή, το φτιάξαμε με μοσχαράκι. Είναι πανεύκολο και κατανόστιμο φαγητό. Είναι περίπου όπως κάνουμε το λεμονάτο, αλλά εμείς βάζουμε και πιπεριές, το κάνουμε λίγο πιο special. Θα κόψουμε το κρεμμύδι ξηρό, κόκκινη πιπεριά, κίτρινη και λίγο πράσινη και λίγο σκορδάκι. Θα τα βάλουμε αυτά σε ένα σκεύος ή στην κατσαρόλα ή σε κίτρα, ό,τι έχετε. Θα τα βάλουμε το λαδάκι να τσιγαριστούν λίγο έτσι, 2-3 λεπτάκια, να μαλακώσουν και μετά θα προσθέσουμε το κρέας. Αυτή η συνταγή γίνεται και με μοσχάρι και με χοιρινό. Εδώ έχουμε καροτάκια πολύ μικρά από τις γλάστρες, είναι δικά μας που έχουμε φυτέψει, είναι πάρα πολύ μικρά, τρυφερά. Και το κρέας μας είναι μοσχάρι, ποντίκι. Φρέσκο μοσχάρι, ποντίκι. Θα βάλουμε και το κρέας, θα το τοποθετήσουμε έτσι που πάνω. Όχι το ένα πάνω στο άλλο, για να μπορέσει λίγο να τσιγαριστεί, να πάρει λιγάκι χρώμα. Να αλλάξει το χρωματάκι του και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να γίνει νόστιμο, μην γίνει σαν νερόβραστο. Θα βάλουμε ένα φιλαράκι δάφνη. Θα πω το εξής, αν κάποιος δεν θέλει τόσο πολύ κόκκινη πιπεριά, μπορεί να μην βάλει τόσο πολύ. Θα ρίξουμε ένα κύβο λαχανικών, υπάρχει βίντεο, κύβος λαχανικών σπιτικός, υπάρχει βίντεο στο κανάλι μου, μπορείτε να το βρείτε και να τα φτιάξετε. Λίγο κουρκουμά και αν πιπέρι μαύρο και αν θέλετε θα βάλετε λίγο πάπρικα γλυκιά κόκκινη. Αν δεν θέλετε δεν θα τη βάλετε. Να ξέρετε ότι ο ζωμός και η σάλτσα βγαίνει λίγο προς το κοκκινόπο. Λίγο αλατάκι γιατί έχουμε ρίξει και τον κύβο, το λαχανικό που έχει λίγο αλάτι. Και θα τσιγαρίσουμε λίγο το κρεατάκι μας από τη μία μεριά και από την άλλη. Να αλλάξει λίγο το χρωματάκι του, να αφήσει λίγο ωραίο ζωμό. Να γίνει έτσι το λαδάκι να αλλάξει λίγο χρώμα. Και θα γυρίσουμε όλα τα κομμάτια, όπως βλέπετε όλα τα κομμάτια θα γυρίσουμε έτσι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θα σβήσουμε με λίγο κρασάκι λευκό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το καραμέλο γιατί έχει ήπια γεύση. Είναι ένα μικρούλι, το παίρνω, είναι φτηνό οικονομικό όταν το έχει προσφορά και το έχω στο ψυγείο για αυτή τη δουλειά. Θα προσθέσω νεράκι, θα σκεπάσω την κατσαρόλα μου και θα βράσω μια μισή ώρα περίπου. Εάν έχετε χύτρα θα τα αφήσετε 45 λεπτά. Αφού λοιπόν έχει βράσει, το έχω δοκιμάσει και είναι μαλακό, έχω αραιώσει σε μισό μεγάλο λεμονάκι μια κουταλιά corn flour. Θα ανακατέψω έτσι, θα κουνήσω την κατσαρόλα, δεν ανακατεύω για να μην διαλύσω το κρέας. Θα το αφήσω να βράσει μέχρι να πήξει ελαφρώς. Όχι πάρα πολύ, ίσα που να στέκεται, να κάνει μια ωραία σάλτσα να στέκεται. Και θα το κάνουμε ανάλογα με τι άλλο θα το συνοδεύσουμε. Συνήθως το συνοδεύσουμε με πιλάφι, με πατάτες, με μακαρόνια, με ένα οτιδήποτε θέλει ο καθένας, με πουρέ κανονικό, με πουρέ μελιτζάνας, με ό,τι θέλετε. Ακόμα και με πουρέ σελινόριζας μπορείτε να το σερβίρετε. Εμένα η αδυναμία μου, να σας πω την αλήθεια, είναι με πατάτες τηγανιτές. Κοιτάξτε πως είναι η σάλτσα, ενώ δεν έχει καθόλου πάστα μέσα, δεν έχει ντομάτα, δεν έχει τίποτα, παίρνει αυτό το χρώμα από την κόκκινη πιπεριά και από την πάπρικα. Αν θέλετε να βάλετε λιγότερο κόκκινη πιπεριά, μπορείτε να βάλετε πιο λίγο. Και να με τον κουρκουμά να έχει ένα κίτρινο χρώμα όπως είναι το λεμονάτο. Και σας είπα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι κρέας θέλετε. Είτε είναι μοσχάρι, είτε είναι χοιρινό. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα και με άγριο κρέας. Δηλαδή με άγριο γούρουνο μπορείτε να το κάνετε. Απλά θα κοιτάξετε το χρόνο βρασμού. Το κάθε κρέας θέλει διαφορετικό χρόνο βρασμού. Το χοιρινό θέλει λιγότερο, το μοσχάρι θέλει λίγο περισσότερο. Εγώ έβαλα τις πατατούλες, τις τηγανιτές που είναι η αδυναμία μου, τις έχω κάνει στο τηγάνι. Τα καροτάκια που είναι μικρά και τρυφερά, αυτά τρώγονται έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Το κρεατάκι έχει βράσει. Έχει πάρει και το χρωματάκι του για να μην είναι νερόβραστο. Και η σάλτσα έχει από όλα τα καλά μέσα. Βλέπετε? Και δεν έχει ντομάτα, δεν έχει πάστα για να είναι βαρύ. Έχει από όλα τα καλά η σάλτσα μέσα. Είναι τέλειο. Έτοιμο για να το φάμε.
Λοιπόν, θέλω να το δοκιμάσετε. Είναι πανεύκολο, είναι κατανόστιμο, είναι μερακλήδικο, ωραίο φαγητό και κυριακές και καθημερινές. Κάντε το με ό,τι κρέας έχετε και θα με θυμηθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τα πολύ ωραία σχόλια που μου αφήνετε σε όλα τα βίντεο, τα βλέπω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είμαστε όλοι καλά. Καλό τριήμερο. Στα φιλιά μου σας αγαπώ.